Γεια σας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη μεγάλη σειρά. Εύχομαι όντως να είναι μεγάλη σειρά. Θα δούμε έτσι πώς θα εξελιχθεί. Για το θέμα με τα γόνατα. Σήμερα εννοείται δεν θα κάνουμε ασκήσεις. Εν ωραία, αρχικά είμαι πολύ μεγάλων φαν. Αρχικά να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα που γενικά κάνουμε στην καθημερινότητα μας με το σώμα, αφού ζούμε μέσα στο σώμα. Και έτσι θέμα με το γόνατα, εν ωραία να συνειδητοποιήσουμε πρώτα τι κάνουμε με τα γόνατα, δηλαδή αν καθούμαστε πάρα πολλές ώρες, ας πούμε, ή είμαστε σε όρθια θέση για πολλές ώρες, αν κρατούν πολλά κιλά τα γόνατα, να συνειδητοποιήσουμε ότι τα γόνατα μας κρατούν πολλά κιλά, μπορεί να πρέπει να αποβάλουμε κάποια κιλά. Να συνειδητοποιήσουμε αν είναι όντως πάρα πολλά αδύνατα γενικά τα πόδια, τα πόδια μας, οι τετρακέφαλοι, οι δικέφαλοι που σημαντικές μυϊκές ομάδες που κρατούν τα γόνατα σχετικά στη θέση τους και κρατούν και τα γόνατα σε μια σταθερότητα που είναι σημαντικό τούτο για τα γόνατα. Και έτσι αφιερώνω το πρώτο βιντεάκι, τούτον δηλαδή το βιντεάκι, στο, όπως είχαμε κάνει και με τον Αφιένα, να καταλάβουμε το τι κάνουμε με τα γόνατά μας. Γενικά τι κάνουμε με τα πόδια μας, γιατί τα πόδια, τα γόνατα πάσουν γενικά και με τα πόδια, δηλαδή όπως είχαμε πει πριν, αν είμαι σε όρθια θέση πολλές ώρες, αν οδηγώ πάλι πολλές ώρες, παίζει πάλι, επηρεάζω τα γόνατα. Αν κάθουμε πάρα πολλές ώρες και κάθουμε σταυροπόδι πάρα πολλές ώρες, πάλι θα επηρεάσω τα γόνατα. Αν έχω κάποιο θέμα με το σπόνδυλο, σαν δισκοπάθεια, επηρεάζω το νευρικό σύστημα, επηρεάζεται και έτσι κάποιες φορές μπορεί να επηρεάσω και το ένα γόνατο ή και τα δύο γόνατα. Αν υπάρχει ένα ongoing θέμα με τα γόνατα, είναι ωραία πρώτα να καταλάβω το τι παίζει, τι γίνεται εκεί. Σίγουρα θα πάτε να δείτε έναν γιατρό, για να ξέρετε τι είναι το θέμα. Μπορεί να πρέπει να κάνετε κάποιον MRI, μπορεί να κάνετε κάποια εξέταση, μπορεί να υπάρχει γενικά, μπορεί ακόμα και ορμονικές αλλαγές, γιατί οι ορμονικές αλλαγές επηρεάζουν πάρα πολλά τις αρθρώσεις που και τα γόνατα μπαίνουν. Μπορεί να υπάρχει απλά μια αδυναμία στον οργανισμό, δηλαδή θέμα immunity, immune system, και εκείνο επηρεάζει τα γόνατα. Μπορεί και ακόμα να πούμε και λίγο ψυχολογία, αν έχουμε ένα θέμα έτσι στη ζωή μας που μπορεί συνέχεια να νιώθουμε ότι παλεύουμε με τον κόσμο και δεν μας ακούει ο κόσμος, δεν μας υπολογίζει ο κόσμος, η οικογένεια μας, το περιβάλλον στη δουλειά μας. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε του κόσμου την άποψή μας
και δεν μας υπολογίζουν καθόλου. Και αυτό έχει να κάνει, είναι mind-body related, είναι καθαρά γόνατα αυτό. Και έτσι, αρχικά, σαν πρώτη επαφή, να δείτε λίγο το τι γίνεται. Είπα πολλά νομίζω. Ας πούμε έναν. Πρώτα να δω αν είναι ongoing. Μπορεί να το τραυματίσα παλιά και ήρθαν τώρα κάποια θέματα. Μπορεί όντως απλά να το τραυματίσα. Μπορεί να κάνω κάτι που είναι καθημερινό process και με το χρόνο δημιουργήθηκαν κάποια θέματα, φλεγμονές, κάποια υγρά. Και έτσι μπορεί να είναι psychological, ναι, το όλο θέμα. Μπορεί να είναι αδυναμία, μπορεί να είναι κακή χρήση. Μπορεί να είναι self-destructive, το θέμα με τα γόνατα. Και έτσι, αυτήν την εβδομάδα, μέχρι το επόμενο βιντεάκι που θα μπούμε έτσι λίγο παραπάνω σε λεπτομέρεια, την άρθρωση του γονάτου, το πώς λειτουργεί, ποια είναι τα σημαντικά σημεία να δυναμώσουν. Σε αυτές τις σειρές θα δούμε και λίγο και την διατροφή, το τι μας βοηθά. Και έτσι, αυτή την εβδομάδα, σαν πρώτη επαφή με το θέμα των γονάτων, θέλω να δείτε λίγο το πώς λειτουργείτε στην καθημερινότητα σας. Όπως είχαμε και το θέμα στο τελευταίο meditation που είχα προχτές διδάξει, turning awareness into action, ταιριάζει και το όλο θέμα με τα γόνατα. Turning awareness into action, να συνειδητοποιήσω πρώτα τι κάνω, να δω ότι ίσως κάνω κάποια πράγματα που πρέπει να αλλάξω για να είναι καλύτερα τα γόνατα μου. Και έτσι, μέχρι την επόμενη φορά, που θα είναι βασικά σε μια εβδομάδα, δείτε λίγο το τι κάνετε με τον εαυτό σας physically and emotionally and mentally. Μέχρι την επόμενη φορά, bye bye, take care.